σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για τις απάτες με συνταγογραφήσεις ακριβών φαρμάκων και ιατρικών ειδών σε βάρος του ΕΟΠΗ. Σε άλλο ένα επεισόδιο της δράσης του συγκεκριμένου κυκλώματος, μια ασθενή με σκλήρινση κατά πλάκα καταγγέλει πώς έπεσε θύμα απάτης, καθώς μέσα σε ένα μήνα έγραψαν στο άμκα της 13.000 ευρώ, μεταξύ άλλων για ένα αναπηρικό αμαξίδιο χωρίς η ίδια να το χρειάζεται. Όπω ξεκαθάρισε η κοπέλα, τα συγκεκριμένα ιατρικά είδη δεν θα μπορούσαν να προορίζονται για έναν άνθρωπο που έχει τη δική τη κατάσταση υγεία. Όπω είπε μεταξύ άλλων, 2.132 ευρώ περίπου ηλεκτρονικό ποδήλατο για τετραπληγία. Δεν έχω τετραπληγία αν τα λέω σωστά. 3.500 ηλεκτρονικό ενισχυμένο αναπηρικό αμαξίδιο, 2.350 ευρώ ορθοστάτη. Στέκομαι, δεν χρειάζομαι κανένα ορθοστάτη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν πει εταιρείε και τρεις γιατροί που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης με τις εικονικές συνταγογραφήσεις ιατρικών ειδών μέσω του ΕΟΠ.